Το φθινόπωρο έχει πάρα πολλές δυσκολίες για τους πολίτες, οικονομικές κυρίως, που ξεκινούν από το σχολείο και το κόστος της τσάντας του μαθητή και φτάνουν σε πολύ βαρύτερα πράγματα όπως η φορολογία των ακινήτων. Επίσης, είναι ένα φθινόπωρο ακόμη με ύφεση και ενέργεια. Άρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα είναι θερμό. Άλλο όμως θερμό και άλλο συγκρουσιακό, όπως κάποιοι το υπενήσονται, με πολιτική κρίση. Αυτό το δεύτερο πρέπει να μην το ευχόμαστε. Ή τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εγώ δεν το εύχομαι καθόλου. Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Η ένταση λοιπόν δεν μπορεί να μην υπάρχει, αλλά άλλο η ένταση και άλλο η διάλυση. Η πολιτική κρίση αυτή τη στιγμή, αν προσθεθεί στην οικονομική κρίση, θα πάει τη χώρα ακόμη πιο πίσω. Δεν υπάρχει δυστυχώς, και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Και οι κυβερνώντες δεν λένε και την αλήθεια. Την κρατούν την αλήθεια. Δεν λένε αυτά που ξέρουν. Κάτι που συνέβαινε και με τον δικό μας ημερών. Προϋπόθεση όμως για να υπάρχει έξοδος από την κρίση είναι ένα πενταετές πρόγραμμα. Ένα πενταετές πρόγραμμα εξόδου από την κρίση και επιστροφή στην ευημερία και μια σύμπνοια των πολιτικών δυνάμεων για αυτό, ως προς αυτό, με προϋπόθεση ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που θα συγκλίνουν έχουν εκθέσει στον ελληνικό λαό ποια είναι η πραγματικότητα. Αν αντί για αυτά του αναμασούν success story ή το ότι φεύγουμε από την κρίση το 2014 διότι θα έχει ανάπτυξη έτσι ως μια μαγεία. Προβλέψεις που δεν επαληθεύονται εδώ και 4 χρόνια, αν έτσι συνεχίσουν, τότε νομίζω ότι τα πράγματα πολιτικά και οικονομικά θα δυσκολέψουν περισσότερο.